Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι οι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Μαύρο ρεκόρ με 9.284 νέα κρούσματα κορονοϊού, 66 θανάτους και 629 διασωληνωμένους. Σε 231 ανέρχονται οι νέες μολύνσεις στην Αχαΐα, 127 στην Ετώλο Ακαρνανία και 82 στην Ηλία. Υπό την απειλή της μετάλλαξης όμικρον από τις 3 Ιανουαρίου, θα ισχύουν νέα περιοριστικά μέτρα που αφορούν κυρίως την διασκέδαση και τον αθλητισμό. Τα μέτρα ανακοινώθηκαν σήμερα το απόγευμα από τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη. Από τις 3 πρώτου του 2022 και ως τις 16 πρώτου του 2022, με δυνατότητα να επεκταθούν και παραπάνω αν κριθεί απαραίτητο, θα ισχύουν σε όλη την επικράτεια τα εξής μέτρα. Θα υπάρχει υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας, οι επωνομαζόμενες K95 ή FFP2, ή εναλλακτική διπλή μάσκα χειρουργική ή υφασμάτινη. Η σύστασή μας είναι να επιλέγεται η μάσκα υψηλής προστασίας αναπνευστικής προστασίας τόσο στις υπεραγορές σούπερ μάρκετ, όσο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά θα είναι υποχρεωτικό πλέον και στο προσωπικό των χώρων εστίασης. Σύσταση θα είναι συνολικά να επιλέγονται οι μάσκες υψηλής αναπνευστικής προστασίας ή η διπλή μάσκα όπου υπάρχει συγχρονισμός. Αναφορικώς με τη διασκέδαση και την εστίαση, θα υπάρχει ωράριο λειτουργίας έως τις 12 η ώρα το βράδυ και παράλληλα δεν θα επιτρέπεται διασκέδαση για ορθίους, ενώ στα τραπέζια θα μπορούν να κάθονται έως 6 άτομα και παράλληλα θα υπάρξουν και μετρικές αποστάσεις. Σε περίπτωση που δούμε ότι δεν υπάρχει τήρηση αυτών των μέτρων, άμεσα θα διακοπεί και η μουσική, την οποία στην παρούσα φάση την επιτρέπουμε. Οποιαδήποτε όμως παρατήρηση από την πρώτη μέρα εφαρμογής των μέτρων ότι δεν θα τηρούνται, θα κοπεί και η μουσική. Στους αθλητικούς χώρους, στα γήπεδα, εκεί δυστυχώς έχει παρατηρηθεί μη τήρηση των μέτρων και επομένως θα πάμε σε περιορισμό της παρακολούθησης τους από τους φιλάθλους σε ποσοστό 10% με ανώτατο όριο τα 1.000 άτομα. Σε περίπτωση που και σε αυτήν την περίπτωση δεν τηρηθούν τα μέτρα από τους φιλάθλους, αυτομάτως όλοι οι αγώνες θα γίνονται και κλεισμένων των θυρών. Στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, στις δομές φροντίδας χρονιών πασχόντων, θα υπάρχει δυνατότητα επισκεπτηρίου μόνο αν έχει προηγηθεί προηγούμενο PCR 48 ωρών. Ενώ και στα νοσηλευτικά ιδρύματα θα υπάρχει αυστηριοποίηση των όρων του επισκεπτηρίου και θα απαγορεύεται για αυτό το διάστημα και είσοδος των ιατρικών επισκεπτών. Παράλληλα, θα υπάρξει τηλεργασία τόσο στις υπηρεσίες του δημοσίου τομέα όσο και στις ιδιωτικές εταιρείες. Η τηλεεργασία θα φτάνει στο ποσοστό έως και του 50% και θα υπάρχει παράλληλα κυλιόμενο ωράριο, ωστόσο το ακριβές αυτό ποσοστό θα καθοριστεί βάσει των δυνατοτήτων που υπάρχουν σε κάθε υπηρεσία. Σωτήρη, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Από τις 3 Ιανουαρίου λοιπόν μέχρι και τις 16 του Ιανουαρίου τουλάχιστον τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε και ακούσαμε τον κύριο Πλεύρη. Για το ποιο λόγο τώρα δεν ισχύουν τα μέτρα από αύριο? Δεν ισχύουν πριν την πρωτοχρονιά, ναι, από τη στιγμή που ζούμε υπό την απειλή της μετάλλαξης όμικρον. Σωστά. Αυτό ήταν σαφής ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Υγείας, με την δικαιολογία, την αιτιολογία ότι αν ξεκινούσαν από αύριο τα μέτρα, εν ώψη πρωτοχρονιάς και ρεβεγιών, όπως καταλαβαίνεις, θα οδηγεί όλοι η διασκέδαση που προγραμματίζεται για την πρωτοχρονιά θα οδηγεί το μέσα στα σπίτια. Και όπως καταλαβαίνεις, όταν ξεφύγουμε και πάμε σε συγκεντρώσεις αρκετών ατόμων, πέρα από τον οικογενειακό ή έστω τον φιλικό μας περίγυρο γύρω από ένα τραπέζι, καταλαβαίνεις ότι εκεί μπορεί να ξεφύγει η κατάσταση δεδομένων των συνθήκων που επικρατούν με την καινούργια μετάλλαξη την όμικρον, η οποία ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι άκρος μεταδοτική. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, πέρα από τους χώρους εργασίας που ακούσαμε τον Υπουργό προηγουμένως, όπου αυξάνεται το ποσοστό της τηλεργασίας, όπου δεν θεωρούμε ότι θα επηρεάσει και πάρα πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, στοχεύουν κυρίως στο χώρο της διασκέδασης. Από τις 3 δηλαδή Ιανουαρίου και μετά, που θα τεθούν σε εφαρμογή αυτά τα μέτρα,
περισσότερο θα επηρεάσουν κυρίως τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης και την εστίαση γενικότερα, δηλαδή το φαγητό, το καφέ, αλλά περισσότερο θα επηρεάσουν, όπως λένε ήδη οι επαγγελματίες, το χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, η οποία ούτως ή άλλως έτσι είναι και έτσι γινόταν πάντα, ξεκινούσε από τα μεσάνυχτα και μετά. Σταματώντας την λειτουργία της εστίασης από τις 12 τα μεσάνυχτα, καταλαβαίνεις ότι στην ουσία μπαίνει ένα lockdown σε αυτή την κατηγορία των επιχειρήσεων, ειδικότερα στην κατηγορία των επιχειρήσεων της νυχτερινής διασκέδασης. Και γι' αυτό και οι επιχειρηματίες του κλάδου, ακούγοντας σήμερα τα συγκεκριμένα μέτρα, μιλάνε για καταστροφή πάλι. Άλλη μια φορά ο κλάδος συγκεκριμένος πληρώνει την ύφη, όπως λένε χαρακτηριστικά. Βέβαια, εδώ υπάρχει και μια γενικότερη συζήτηση για το πόσο ρόλο έχει η νυχτερινή διασκέδαση στην εξάπλωση του κορονοϊού. Υπάρχει μια συζήτηση, υπάρχουν αυτοί που λένε ότι λειτουργεί και ως εστία υπερμετάδοσης. Παρ' όλα αυτά, οι επιχειρηματίες του κλάδου λένε ότι έχουν μετατραπεί το τελευταίο διάστημα σε αστυνομικούς, ελέγχοντας στην είσοδο rapid test, επιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης, φτάνοντας ακόμα και στο σημείο να δημιουργούνται τριβές με πελάτες τους, να σπάνε παρέες, όπως λένε χαρακτηριστικά, γιατί κάποια άτομα της παρέας δεν έχουν κάνει τον εμβολιασμό, οπότε θα πρέπει να αποχωρούν από τα καταστήματα. Και γενικώς όλη αυτή η κατάσταση στον χώρο της διασκέδασης και της εστίασης να έχει δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα ως προς την λειτουργία της. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το θέμα, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι, και πάμε να μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Λάμπρο Λιόλου. Είναι μαζί μας, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής. Κύριε Λιόλου, καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σας και τους τηλεθεατές. Σήμερα λοιπόν ακούσαμε νέα περιοριστικά μέτρα που θα τεθούν σε ισχύ από τις 3 Ιανουαρίου και εστιάζονται και πάλι στην εστίαση, κύριε Λιόλου, και στην διασκέδαση. Το πρώτο σχόλιο. Είναι λογικό, το μαύρο πρόβατο. Το μαύρο πρόβατο για μία ακόμη φορά, η εστίαση πληρώνει ξανά την ύφη. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνουμε, παιδιά. Αλήθεια σας λέω, πραγματικά. Η εστίαση βάλεται πραγματικά το τελευταίο. Δηλαδή, φτάνουμε από τον Νοέμβριο και μετά, υπάρχει μία πτώση τζίρου 40 έως το 70-72%. Παίρνουμε και συντηρητικά από άλλες πόλεις και μεσολόγους και είμαστε εκεί. Η ζημιά αυτή από πού θα καλυφθεί? Η εστίαση ως τώρα τηρεί όλα τα μέτρα. Όταν μειώνουμε τις αποστάσεις, τη δυναμικότητα, αυξάνουμε το προσωπικό λόγω ελέγχων, πώς θα καλυφθεί η ζημιά αυτή? Δηλαδή υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα τόσο καιρό που πραγματικά δεν μπορεί άλλο η εστίαση να σηκώσει όλο αυτό το βάρος. Και όλοι εκεί κοιτάνε. Έχουμε πανδημία, πάμε στην εστίαση. Τα μέσα μεταφοράς τόσο καιρό, εκκλησίες, εστιάσεις, χώροι, τα όλα τα πάντα. Και τα μαγαζιά αυτή τη στιγμή είναι η πιο safe χώρη να κινηθεί ένας πελάτης. Λοιπόν, τι θα αλλάξει από τις, για την εστίαση μιλάμε πάντα, κύριε Λιόλου, τι θα αλλάξει από τις 3 Ιανουαρίου? Μείωση δυναμικότητας έχουμε πάλι, εννοείται ανεμβολίαση, οτιδήποτε άλλο δεν μπαίνουν στους εσωτερικούς χώρους. Έτσι και αλλιώς δυναμικότητα. Μεγαλώνουν οι αποστάσεις, μικραίνει πάλι δυναμικότητα, ωράριο λειτουργίας, τουλάχιστον η μουσική ακόμα μένει. Και ως μουσική υπόκριση, γιατί η μουσική διασκέδαση είναι αυτή που πλήττεται. Ο κλάδος της νυχτερινής διασκέδασης, αλλά κύριο λόγο, που πλήττεται αυτή τη στιγμή, το πιο άμεσα. Αλλά γενικότερα και μετά τις 12 η ώρα, όταν μιλάμε για περίοδο εορτών, ο κόσμος έρχεται από μια διετία, ο οποίος είναι σκασμένος και θέλει να βγει, τώρα περιμέναμε να δουλέψουμε την περίοδο των εορτών. Βέβαια, σεβόμαστε γενικά τον υγειονομικό κώδικα και την υπερμετάδοση και όλα αυτά. Και γι' αυτό τηρούμε όλα τα μέτρα. Όλη αυτή τη στιγμή το 95% των καταστημάτων έχουν εμβολιασμένο προσωπικό. Οπότε εκ των πραγμάτων προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο safe, όσο πιο ασφαλείς. Γιατί έχουμε μάθει δυστυχώς και εμείς να ζούμε έτσι. Οι πελάτες μας, όσοι έρχονται τέλος πάντων. Και βέβαια να πούμε ότι τουλάχιστον τα μέτρα θα ισχύσουν μετά την πρωτοχρονιά. Το Σαββατοκύριακο της πρωτοχρονιάς. Αυτό είναι, γιατί θα δημιουργήσει μεγάλο πανικό στην αγορά, γιατί υπάρχουν κρατήσεις, υπάρχουν αγορές, υπάρχει προσωπικό, προσλήψεις. Έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα οικονομίας της εστίασης στη στιγμή, που αν γινόταν από αύριο θα κατέρεε όλο αυτό και η ζημιά θα ήταν ανυπολόγιστη. Συνάδελφοί σας μιλούν και ζητούν αντισταθμιστικά μέτρα, κύριε Λιόλιο.
Σε ποια κατεύθυνση... Αισθάνομαι εδώ και καιρό. Μπορούν να είναι αυτά. Όντως, αυτό είναι. Μιλάμε για επιδότηση των ενοικίων, γιατί τα ενοίκια παραμένουν υψηλά. Σέβομαι βέβαια και τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που θέλουν. Αλλά όταν μια πανδημία βάλει και τον ένα και τον άλλον, δεν μπορεί ο ένας να πληρώνει το αντίτιμο ολόκληρο, το χώρο ολόκληρο. Όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει 6% ΦΠΑ. Και εμείς χαριστικά πήγαμε από το 24 στο 13 στα μισά προϊόντα. Είναι ένα σύνολο μέτρων που ζητάμε για την κοινωνία. Δοθήκανε κάποιες ενισχύσεις πέρσι επιστρατεία προγραμμών και τώρα ζητούνται πίσω. Όλο αυτό όμως θα προκαλέσει μεγάλο. Αυτή τη στιγμή μεγαλώνει το χάσμα, μεγαλώνει το χρέος των καταστημάτων εστίασης. Αυτό θέλουμε να σταματήσουμε. Μια επιδότηση σε αυτό το κομμάτι. Όταν ο τζίρος πέφτει το 40 στο 70%, δουλεύουμε για ένα κέρδος 10-15-20% στην καλύτερη περίπτωση. Και το, αυτή τη στιγμή το τζίρο είναι 40. Οπότε όσο συνεχίζει αυτή η κατάσταση, τόσο μεγαλώνει το κενό, τόσο μεγαλώνει η ζημιά. Τι ζητάμε? Μαθηματικά απλά είναι. Κερδίζω 20, χάνω 40. Άρα είμαι χαμένος. Το ενίκιο αυτούσιο, ο φόρος αυτούσιος. Τι ζητάμε? Απλά είναι τα πράγματα. Από την ώρα που ανακοινώθηκαν τα μέτρα, είναι σίγουρο, κύριε Λιόλιο, ότι έχετε μιλήσει και με συναδέλφους σας. Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στον κλάδο? Ποιο? Πάλι κατήφια, κατάθλιψη, πανικός, φόβος, θα κλείσουμε. Το προσωπικό δικαίως πρέπει να πληρωθεί, να εξοφληθούν οι υποχρεώσεις του. Είναι. Θέλω να δουλέψω μαζί σου για αυτή τη οικογένεια. Είναι μια αλυσίδα. Αν δεν υπάρχει υγιής επιχείρηση, δεν θα έχουμε υγιής προσωπικό, υγιής αγορά. Δεν μπορεί μια επιχείρηση να καλύπτει στο 100% όλες τις υποχρεώσεις, ενώ είναι άδειο. Εκεί έρχεται το κλείσιμο των επιχειρήσεων. Αυτό προσπαθούμε να πούμε τόσο καιρό. Στήριξε το κράτος. Είτε στα ενίκεια, είτε στο φόρο, η ενέργεια. Ακούστε τι έγινε τώρα με την ενέργεια. Μαγαζιά πληρώνουν 3 και 4 εκατοστάρικα, πήγαν σε 1,5 χιλιάρικο. Οπότε το ενίκιο διπλασιάστηκε εν ολίγης. Βέβαια, σε αυτό έχετε δίκιο. Θα δούμε λοιπόν και ας ελπίσουμε ότι θα είναι τα μέτρα μέχρι τις 16 Ιανουαρίου, γιατί θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση και θα λυθούν τότε οριστικές αποφάσεις. Κύριε Λιόλιο, να σας ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά. Τώρα για τα καλά, έχουν μπει στη ζωή μας τα rapid test, όπως αποδεικνύουν οι ουρές έξω από τα φαρμακεία την περίοδο των εορτών. Μέχρι και σήμερα πάντως, πολλοί είναι οι πατρινοί που σπέβδουν να υποβληθούν σε αυτοέλεγχο υπό το φόβο μετάδοση στο φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον. Γιορτές με rapid test έκαναν πολλοί πατρινοί, υλοποιώντας στην πράξη την προτροπή για αυτοέλεγχο. Οι συστάσεις που δόθηκαν τελικά έπιασαν τόπο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση. Rapid πολλά καθημερινά, ιδίως παραμονές Χριστουγέννων και προπαραμονές εκείνες τις δύο μέρες ήταν πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου για rapid. Ταυτόχρονα όμως και ο εφοδιασμός με self-test, αυτά που δίνει δωρεάν το κράτος, είχαμε πάρα πολύ κόσμο, πραγματικά πολύ. Σημαίνει ότι μάλλον έχουν ευαισθητοποιηθεί αρκετά και τέλος πάντων θέλανε οι φετινές διακοπές να είναι κάπως πιο ασφαλείς. Εκείνο που παρατηρεί κανείς είναι ότι διευρύνεται και το φάσμα των ηλικιών που σπέβδουν να κάνουν έλεγχο rapid test. Αυτοί που κάνουν rapid test δεν βλέπουμε πολλού σε μεγάλη ηλικία πια, που σημαίνει ότι σιγά σιγά αρχίζουν και εμβολιάζονται. Οι πιο μικρές ηλικίες κάνουν rapid test. Τώρα για τον εφοδιασμό των self-test, όλες οι ηλικίες. Και σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, έχει γενικότερα ο κόσμος ψωνίζει, αγοράζει self-test ή την πρώτη φορά δεν ψώνιζε τόσο, δεν εφοδιαζόταν? Πιστεύω ότι περίμεναν μάλλον να πάρουν τα δωρεάν test. Τώρα δηλαδή με τα δωρεάν τα self-test ήρθαν όλοι να τα πάρουν. Που σημαίνει ότι προφανώς δεν ήθελαν να το αγοράσουν, να πληρώσουν γι' αυτό. Ενώ τώρα που είναι δωρεάν, εύχομαι τουλάχιστον αφού τα παίρνουν να τα κάνουν και όλα, να μην μένουν στα σιρτάρια. Και γενικότερα βλέπετε και χαμηλές ηλικίες κάνουν αυτοέλεγχο, δηλαδή παιδιά ηλικίας 20 και πάνω. Τα rapid test που κάνουν στα φαρμακεία, εγώ βλέπω πολλές μικρές ηλικίες, πιο πολλές μικρές ηλικίες. Και μετά οι άλλοι άνθρωποι που εργάζονται και έχουν ανάγκη να το δείξουν στη δουλειά τους. Πάντως, η συγκεκριμένη εξέταση φαίνεται ότι μπήκε για τα καλά στη ζωή μας και θα αποτελέσει μονιμότητα για το επόμενο διάστημα. Αισιόδοξο μήνυμα, το κάνουν και για προστασία των δικών τους ανθρώπων. Πολύ ευαισθητοποιημένοι που ακούσαμε ότι πάμε σε ρεβεγιόν και να κάνουμε ένα τεστ, είμαστε σίγουροι. Υπάρχουν πάντα και αυτοί που θα κάνουν ένα τεστ για να πάνε στα μπουζούκια.
Υπάρχουν και οι άλλοι που αναγκάζονται για να το δείξουν τη δουλειά. Όλες οι κατηγορίες, όλα τα βλέπουμε. Έχει μπει λοιπόν για τα καλά στην καθημερινότητά μας το τεστ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Γιώργο Πατριαρχέα, Γενικό Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας. Καλησπέρα σας κύριε Πατριαρχέα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Βέβαια η επόμενη μέρα της αργίας των Χριστουγέννων μας βρίσκει με 231 νέες μολύνσεις στην Αχαΐα, κύριε Πατριαρχέα, τη στιγμή που όλες τις προηγούμενες ημέρες λέγαμε για μια κατάσταση που βλέπαμε να αποκλιμακώνεται. Εκτόξευση ναι, σήμερα. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων και μάλιστα να σημειώσουμε ότι αυτά τα 9.500 κρούσματα που ανακοινώθηκαν ήταν με περίπου 95.000 τεστ. Αν δεχτούμε ότι τις προηγούμενες μέρες είχαν φτάσει και 200-300.000 τεστ, καταλαβαίνετε ότι αν κάναμε περισσότερα, το πιο πιθανό να είχαμε και πολύ περισσότερα τίποτα. Δεδομένου ότι έχουμε ένα ποσοστό θετικότητας αυτή τη στιγμή στη χώρα που είναι περίπου το 9,7%. Με κυρίαρχο, με κυρίαρχη παρουσία στην Αθήνα, όπου είναι περίπου το 70% των κρουσμάτων. Έτσι, είναι μια κατάσταση, ένα πέμπτο κύμα, ας το πούμε έτσι, της επιδημίας, της πανδημίας, η οποία ανατρέπει τους σχεδιασμούς που γίνονται κάθε φορά και επιβάλλει να γίνεται συνεχώς μια αλλαγή στρατηγικής. Μια αλλαγή στρατηγικής στην αντιμετώπιση και στην πρόληψη. Θα δούμε. Είχαμε την ανακοίνωση και νέων περιοριστικών μέτρων, τα οποία θα ισχύσουν από τις 3 Ιανουαρίου. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, κύριε Πατριαρχέα? Κάθε μέτρο που παίρνετε, εφόσον υλοποιείται, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι και η πολιτεία από τη μια πρέπει να εντείνει τους ελέγχους και από ό,τι φαίνεται το τελευταίο διάστημα τους έχει εντείνει, αλλά δεν είναι και δυνατόν να έχουμε ένα ελεκτικό όργανο δίπλα από κάθε έλλειμμα. Εδώ πρέπει πλέον αρχίσουμε να αναλογιζόμαστε επιτέλους και την ατομική μας ευθύνη για το κοινωνικό σύνολο. Έχουμε απέναντι του κοινωνικού συνόλου. Γιατί πολλές φορές το χρεβάσαμε αυτή την έννοια της ατομικής ευθύνης, που πρέπει τελικά μάλλον να σοβαρευτούμε και να αρχίσουμε να την παίρνουμε, να λαμβάνουμε υπόψη μας και να κινούμεθα ανάλογα. Σίγουρα τα μέτρα αυτά έχουν να κάνουν με τη λογική ότι να προσπαθήσω να κρατήσω όσο το δυνατόν την οικονομία και την κοινωνία ανοιχτή. Γιατί είναι βέβαιο ότι δεν αντέχει η χώρα μας τουλάχιστον, δεν ξέρω άλλες χώρες πιο πλούσιες ίσως να το αντέξουν, ένα καθολικό lockdown. Γι' αυτό τα μέτρα πρέπει να λάβουν και τις παραμέτρους αυτές υπόψη και φαίνεται ότι και αυτές παίζουν, έχουν μια βαρύτητα στην λήψη των μέτρων και ελπίζω να είμαστε λίγο καλύτερα. Όλοι περιμέναμε ότι με την εκθετική διασπορά του ιού αυτές τις μέρες που ήταν οι συναθροίσεις, οι εορτινές, στους δρόμους, στα καταστήματα, στους χώρους αναψυχής και εστίασης και διασκέδασης και γενικότερα, ότι θα ανέβαζαν τα κρούσματα. Ας προσέξουμε λίγο περισσότερο. Εκτιμάτε ότι και τις επόμενες ημέρες και μετά την πρωτοχρονιά θα παραμείνουν τα κρούσματα αυξημένα? Βέβαια, διάβαζα εχθές ότι είναι σχεδόν sold out σε όλα τα κέντρα. Είναι σε όλα τα χιονοδρομικά το ίδιο. Εκεί θα υπάρξει μεγάλος συγκροτισμός ανθρώπων. Η ομικρό μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα. Με ταχύτητα μεγαλύτερη από ότι η Δέλτα. Βέβαια, το ευτύχημα είναι ότι μέχρι τώρα φαίνεται να είναι μια πιο ήπια κατάσταση. Δεν την έχουμε καρτογραφήσει απόλυτα. Αλλά αν κρίνουμε και από την εξέλιξη της πορείας στην Νότιο Αφρική, αλλά και με μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε και από το Hong Kong, που λέει ότι η παραλλαγή όμικρον προσβάλλει κυρίως το ανώτερο αναπνευστικό και δεν διεισδύει στους πνεύμονες. Γι' αυτό έχουμε μια πιο ήπια συμπτωματολογία που μοιάζει περισσότερο με ένα κοινό κρυολόγημα. Και αυτό το διαπίστωσα και εγώ με μέλη της οικογένειας μου που γνώρισα. Εμβολιασμένα άτομα και στους εμβολιασμένους είναι λίγο πιο ήπια. Έχουμε ένα καλό ποσοστό εμβολιασμένων και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Αρκεί να προσέξουμε λίγο αυτές τις μέρες. Σε σχέση με τα τεστ που θα πρέπει να κάνουμε πριν πάμε σε ένα ρεβεγιόν, πριν πάμε σε ένα σπίτι, κάποιες συμβουλές ιατρικές, κύριε Πατριαρχέα,
Πότε πρέπει να κάνουμε το τεστ. Να προτιμήσουμε καταρχήν να κάνουμε το rapid test, το οποίο είναι πολύ πιο αξιόπιστο από το self-test. Βεβαίως καπολότερα καλό και το self-test. Και το λέω γιατί στο rapid test συνήθως οι λήψεις είναι πιο σωστές, η αξιοπιστία είναι μεγαλύτερη. Δεν είναι όπως το μοριακό τεστ, είναι βέβαιο αυτό, αλλά είναι καλύτερο από το self. Από τη στιγμή που πρόκειται να βγούμε Παρασκευή Σάββατο, θα έλεγα την Παρασκευή να το κάνει κάποιος. Και μετά, χρειάζεται να το επαναλάβει και μετά από πόσες μέρες. Αν παρουσιάζει και μια συμπτωματολογία, έτσι, μετά από 3-4 μέρες, 5 ας κάνει έναν έλεγχο πάλι, ένα rapid. Τουλάχιστον να έχει απομακρυνθεί από την ημέρα του συγκροτισμού, 4-5 μέρες και θα φανεί. Μάλιστα. Να ευχηθούμε πράγματι να πάνε τα πράγματα καλά. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πατριαρχέα. Καλή χρονιά. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω, αν επιτρέπετε, βεβαίως, ότι έχουμε κάποιες κρουσμάτων με αναλογικά λιγότερες νοσηλίες. Διάρκεια νοσηλιών μικρότερη από ό,τι είχαμε στην Δέλτα. Που σημαίνει ότι πρόκειται μάλλον για πιο ήπιο ιό. Και αν εμβολιαστούν στα κράτη που υπάρχει χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού, πιθανόν να περάσουν, αν είμαστε τυχεροί σαν κοινωνία, σε μια κατάσταση αντί για πανδημική, σε μια ενδημική κατάσταση τύπου γρήπης. Αυτό να το λάβουμε υπόψη μας. Και να προσπαθήσουν τα κράτη να εμβολιάσουν όσο περισσότερο μπορούν τους πολίτες τους. Να σε ευχαριστήσω λοιπόν και να σε ευχηθώ καλή χρονιά ή τουλάχιστον μια καλύτερη χρονιά από το 2021. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Στις εισαγγελίες τώρα όλης της χώρας, Σωτήρη, διαβιβάστηκε η μηνυτήρια αναφορά της ΠΟΕΔΗΝ για τους διασωληνωμένους που κατέληξαν εκτός ΜΕΘ και αυτό προκειμένου να διενεργηθεί η προκαταρκτική εξέταση και να διερευνηθούν οι καταγγελίες. Ναι, να θυμίσουμε εδώ, Έφη, ότι πρόκειται για τη γνωστή καταγγελία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Υπαλλήλων, της ΠΟΕΔΗΝ, που έγινε πριν από περίπου 2-3 εβδομάδες, όπου είχε αναφερθεί μεταξύ άλλων ότι κρατούνται κρεβάτια σε μονάδες ΜΕΘ για VIP πρόσωπα. Η συγκεκριμένη καταγγελία έχει γίνει με αφορμή το περιστατικό του Μητροπολίτη Αιτωλίας που είχε και Αγανανίας, που είχε μεταφερθεί όπως θυμόμαστε πολύ καλά στον Ευαγγελισμό. Mm-hmm. Και μετά από αυτό το περιστατικό, επειδή δεν βρίσκονταν μονάδες κρεβάτια ΜΕΘ στην περιοχή και είχαν βγει, συγκεκριμένο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο κ. Γιαννάκος, είχε βγει και είχε κάνει και τη συγκεκριμένη καταγγελία. Θυμόμαστε είχε σηκώσει θύελλα αντιδράσεων αυτή η καταγγελία εκ μέρους του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ και από την πλευρά της κυβέρνησης. Σκληρές δηλώσεις εναντίον του. Είχε αναφερθεί συγκεκριμένα ότι ήταν ψευδή όλα όσα ισχυριζόταν ο κύριος Γιαννάκος και τα οποία προσέβαλαν κατά το Υπουργείο Υγείας ακόμα και τους ίδιους τους γιατρούς. Να πούμε πάντως ότι μετά από αυτή την εξέλιξη προφανώς έχει ξεκινήσει μια προκαταρκτική εξέταση από την πλευρά της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και με αυτή την διαβίβαση της συγκεκριμένης μηνυτήριας αναφοράς προς τις κατατόπους εισαγγελίες προφανώς ζητούνται στοιχεία για το αν πιθανόν αν υπάρχουν περιστατικά και παρόμοιες καταγγελίες και για μονάδες για κρεβάτια ΜΕΘ και στα περιφερειακά νοσοκομεία. Μάλιστα. Να πούμε ότι προς το παρόν στην Πάτρα οι κλίνες ΜΕΘ είναι κλεισμένες ακόμα και σήμερα που μιλάμε, αν και σε επίπεδο κρουσμάτων έχουμε αποκλιμάκωση, έχουν μειωθεί σημαντικά τα κρούσματα, ο αριθμός των κρουσμάτων από τις προηγούμενες εβδομάδες. Παρ' όλα αυτά, είχαμε μια αύξηση των κρουσμάτων από την περιοχή. Σωστά, αλλά οι μονάδες, οι κλίνες ΜΕΘ παραμένουν κλεισμένες, κατηλημένες από ασθενείς διασωληνωμένους ακόμα και σήμερα. Και από τη στιγμή που έχουμε κατηλημένες όλες αυτές τις κλίνες, αντιλαμβανόμαστε ότι ακόμα και σήμερα θα υπάρχουν και ασθενείς διασωληνωμένοι. Εκεί ήθελα να πάμε τώρα, Σωτήρη. Η έρευνα αφορά στο αν κρατούνται κλίνες ΜΕΘ για VIP πρόσωπα. Προφανώς. Αυτή είναι η βασική καταγγελία. Λοιπόν, αυτή είναι η βασική καταγγελία. Και αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες και να τιμωρηθούν. Προφανώς εδώ υπάρχουν παραβάσεις. Έτσι. Υπάρχουν παραβάσεις. Το να υπάρχει αίτημα για κάποιον απλό πολίτη, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση κρίσιμη, διασωληνωμένος και αναζητείται κλίνη ΜΕΘ οπουδήποτε στην Ελλάδα και είναι αυτό εις γνώση διοικήσεων νοσοκομείων
που κρατούν, θα λέγαμε, καβάτζα, ας μου επιτραπεί αυτή η λαϊκή έκφραση, για κάποιον επώνυμο, είναι, τότε είναι εγκληματικό. Είναι πραγματικά εγκληματικό. Όμως, πότε θα ξεκινήσει η έρευνα για τους ασθενείς που έχουν καταλήξει εκτός ΜΕΘ? Εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα. Επειδή δεν υπήρχαν κλίνες ΜΕΘ. Και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη? Δεν έχει υπάρξει σε καμία περίπτωση σχετική, ειδικήσεις των νοσοκομείων. Έτσι. Εδώ το ζήτημα επιστρέφει στην πάγια συζήτηση που γίνεται από την αρχή της πανδημίας, ότι οι νοσοκομειακές δομές θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτός ο Γολγοθάς να έχουν κινήσει διαδικασίες για τη δημιουργία νέων κλινών ΜΕΘ. Βέβαια, εδώ υπάρχει ο αντίλογος, σύμφωνα με τον οποίο για να δημιουργήσεις μια μονάδα ΜΕΘ από την αρχή, δεν φτάνουν μόνο να βάλεις μερικά κρεβάτια μέσα και σίγουρα μερικά μηχανήματα. Χρειάζεται και δύο προσωπικό. Δύο χρόνια όμως τώρα αλλά ζούμε τον εφιάλτη της πανδημίας, Σωτήρη, νομίζω θα μπορούσαν να έχουν γίνει το να βιβανίζουμε συνέχεια κινήσεις. Αυτή την κατάσταση. Θα έπρεπε τουλάχιστον η διοίκηση των νοσοκομείων αλλά και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και κυρίως η ηγεσία της κυβέρνησης να έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες εδώ και καιρό, τουλάχιστον να έχουν να υπάρχει ένα. Έτσι, για να μπαίνουν τα πράγματα. Προφανώς. Για να μπαίνουν τα πράγματα στην. Από την πρώτη στιγμή σειράτες. Βλέπαμε την κατάσταση που διαδραματιζόταν σε άλλες χώρες. Να θυμίσουμε εδώ τι εκατόμβη θυμάτων έχει υπάρξει στον Μπέργαμο όταν ξεκινούσε αυτή η πανδημία, αυτός ο εφιάλτης σε παγκόσμια κλίμακα. Όταν θυμόμαστε, πέθαναν κατά εκατοντάδες, κατά χιλιάδες οι άνθρωποι έξω από τα. Όχι απλά έξω από τις κλίνες ΜΕΘ, έξω και από νοσοκομεία. Είχαν γεμίσει σε τέτοια κατάσταση τις δομές. Βέβαια τότε ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους, αλλά μπροστά σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση έπρεπε κάτι να γίνει, να ξεκινήσει να γίνεται από τότε. Αυτό ακριβώς. Δύο χρόνια τώρα είμαστε στο ίδιο σημείο και συζητάμε τα ίδια πράγματα. Έτσι, το να λέμε τώρα ότι δεν αρκεί να φτιάξουμε κάποιες κλίνες ΜΕΘ, το ξέρουμε. Μετά από δύο χρόνια, προφανώς, αφού δεν έχει γίνει τίποτα, θα μπορούσε, όπως είπαμε, να έχει ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή μια κινητοποίηση, όχι μόνο σε δομές, γιατί δομές υπάρχουν, οι οποίες όμως παραμένουν χωρίς προσωπικό, εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτό είναι που λείπει περισσότερο και αυτό που χρειάζεται περισσότερο είναι οι γιατροί και οι εξειδικευμένοι νοσηλευτές για αυτές τις μονάδες. Να πάμε τώρα να αλλάξουμε. Να αλλάξουμε θέμα, εκτός κορονοϊού, τα προβλήματα στα νοσοκομεία είναι συγκεκριμένα και πολλά. Αυτή τη στιγμή όμως το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αντιμετωπίζει έλλειψη, τον εφιάλτη της έλλειψης αίματος και μάλιστα στην ομάδα 0. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Γιώργος Ηλιόπουλος. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, έτσι. Τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε άμεση ανάγκη για αίμα ομάδας 0 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Πράγματι, έχουμε μια έκκληση η οποία γίνεται από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών σε όσους έχουν ομάδα αίματος 0 να σπεύσουν, να δώσουν αίμα. Το ωράριο είναι από 8.30 ως 2.30 το μεσημέρι και από 5 ως 8.30 το απόγευμα στους χώρους του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Και αύριο Τρίτη θα μπορούν όσοι επιθυμούν να δώσουν αίμα στο επιμελητήριο από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 9.30 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Απευθύνεται έκκληση για να δοθεί αίμα στους αιμοδότες και σε όσους συμπολίτες επιθυμούν, διότι η έλλειψη αυτή την περίοδο είναι μεγάλη. Το λόγος που είναι μεγάλη είναι ότι ουσιαστικά κανείς δεν πλησιάζει πλέον τα νοσοκομεία λόγω της πανδημίας που επικρατεί. Ο κόσμος είναι γενικότερα κουμπωμένος, οπότε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αίματος, ειδικά αυτή την περίοδο, την περίοδο των εορτών. Αυτό είναι και ο λόγος που απευθύνεται αυτή η έκκληση, ειδικά για ομάδα αίματος 0. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τη συγκεκριμένη ομάδα αίματος, οπότε όσοι συμπολίτες έχουν τη συγκεκριμένη ομάδα αίματος μπορούν αύριο, αν δεν θέλουν να πάνε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, να πάνε στο χώρο του επιμελητηρίου από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 9.30 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 το βράδυ, να δώσουν μια φιάλη αίμα που αυτή την περίοδο είναι πραγματικά πολύτιμη, να πούμε. Είναι δώρο, σώζει ζωές και όχι μόνο η συγκεκριμένη ομάδα η οποία παρουσιάζει έλλειψη. Έλλειψη σε αίμα και ανάγκη. Σε αίμα υπάρχει πάντα, αυτό να μην το ξεχνάμε. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Καλό βράδυ. Στη σύλληψη τώρα ενός 47χρονου που φέρεται ότι θόπευσε μια 14χρονη κατά τη διάρκεια προπόνησης στην Πάτρα, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές
έπειτα από καταγγελία της μητέρας της 14χρονης στην αστυνομία. Ο προπονητής δηλώνει αθώος και ότι αν υπήρξε επαφή που παρανοήθηκε, αυτό έγινε στο πλαίσιο επίδειξης ασκήσεων. Στη σύλληψη ενός 47χρονου προπονητή προχώρησαν την παραμονή των Χριστουγέννων οι αστυνομικοί έπειτα από καταγγελία μητέρας 14χρονης, σύμφωνα με την οποία ο άντρας θόπευσε την κόρη της στο στήθος κατά τη διάρκεια προπόνησης. Πάνω απ' όλα το δικηγόρο. Εσύ το έκανε το παιδί. Θα τα μάθετε όλα. Προχωράμε. Να είστε καλά όλοι, να είστε καλά. Ανακριτής και εισαγγελέας ήρθαν διχογνωμία για την προφυλάξη του και τελικά ο άντρας παρέμεινε ελεύθερος μέχρι να αποφανθεί το αρμόδιο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Η κυρία εισαγγελέας είχε την άποψη ότι έπρεπε να προφυλακιστεί, ο κύριος ανακριτής ότι πρέπει να μείνει ελεύθερος. Τη διαφωνία θα λύσει το Συμβούλιο και οφείλω να σας πω ότι είμαι πεπισμένος ότι το Συμβούλιο θα συνταχθεί με τον κύριο ανακριτή, καθώς κατά τη δική μου γνώμη δεν υπάρχει υπόθεση. Η καταγγέλουσα έχει πέσει σε πλήστες όσες αντιφάσεις. Υπέρ μας έχουν καταθέσει ήδη περίπου 10 άνθρωποι οι οποίοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες και διέψευσαν τα όσα λέει η καταγγέλουσα. Θα καταθέσουν στην πορεία και άλλοι και θέλω να πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε όπως δικαιωθήκαμε σε πρώτη φάση έστω και κατά αυτόν τον τρόπο σήμερα. Πρόκειται για προπονητή kickboxing και όπως ο ίδιος υποστηρίζει, δεν συνέβη τέτοιο περιστατικό, καθώς υπήρχαν και άλλοι μάρτυρες στο χώρο που κατέθεσαν μάλιστα στην ανακρίτρια. Υπάρχουν 10 άνθρωποι οι οποίοι καταθέτουν στον ανακριτή ότι δεν έχουν συμβεί και οι 10 αυτοί άνθρωποι είναι μαθητές της σχολής, ανήλικοι, όπως επίσης και οι γονείς τους. Και θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι υπέρ του κατηγορουμένου έχουν καταθέσει ήδη οι γονείς. Ήταν μπροστά στο περιστατικό κάποιοι από αυτούς. Δύο γονείς ήταν μπροστά στο περιστατικό καθ' όλη τη διάρκεια της ώρας και διαψεύδουν τα πάντα. Όπως επίσης υπήρχαν και δύο μαθητές, γιατί δεν ήταν μόνοι οι μικροί. Υπήρχαν άλλοι δύο ανήλικοι μαθητές, οι οποίοι προπονούνταν μαζί της και τη διαψεύδουν. Ο προπονητής ξεκαθαρίζει ότι δεν συνέβη καμία τέτοια πράξη και επικαλείται και τη μακρά του πορεία στον χώρο του αθλητισμού, προπονούντας εδώ και χρόνια πολλά νεαρά παιδιά. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι στον χώρο της πυγμαχίας τα τελευταία 25 έτη. Έχει βγάλει εκατοντάδες κατόχους μεταλλίων, περίπου 100 πρωταθλητές, πρωταθλητές Ευρώπης, έχει βγάλει Ολυμπιονίκες. Από εκεί και πέρα, μετά από μια τέτοια πορεία, το να βρεθεί κάποιος και να τον κατηγορήσει, θεωρώ ότι αυτό πέφτει στο κενό. Δόξα τω Θεώ, είμαστε μικρή πόλη, γνωρίζουμε όλοι όλους και ξέρουμε και την πορεία του καθενός. Ο δε πελάτης μου έχει δώσει τις εξετάσεις του 25 χρόνια μέσα στην πατραϊκή κοινωνία. Προπονεί αρκετά παιδιά ανήλικα. Έχουν περάσει από τα χέρια του 2.500 πατρινόπουλα. Ούτε μία καταγγελία, ουδέν στο ποινικό του Μητρό, λευκό ποινικό Μητρό, οικογενειάρχης, τι άλλο να κάνει. Συγκίνηση προκάλεσε ο θάνατος του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια. Η επίσκεψή του το 2007 στην Πάτρα για τα εγγένεια του σπιτιού του Υπηρώ ήταν εκείνη που παραμένει μέχρι και σήμερα στη μνήμη. Τότε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν εμφανώς συγκινημένος, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το λόγο του και η αίθουσα είχε συστεί από τα χειροκροτήματα. Μάλιστα, είχε συνδεθεί προσωπικά και με αρκετούς βουλευτές εκείνης της περίοδου. Θλίψη για την απώλεια του Κάρολου Παπούλια. Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνδεθεί φιλικά και με αρκετούς βουλευτές του νομού κατά τη διάρκεια της θητείας του. Τον γνώρισα το 1989, τον γνώρισα καλά δηλαδή, τότε που μπήκαμε στη Βουλή. Είχα, θα έλεγα, την τύχη και τη χαρά να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο, γιατί πρέπει να σας πω ήταν λιγομίλητος, δεν μιλούσε πολύ, αλλά σκεφτόταν και στη δουλειά του ήταν ουσιαστικός. Εγώ βέβαια είχα την ευκαιρία πολλές φορές να συνομιλώ μαζί του στο γραφείο του Αντώνη του Λιβάνη, γιατί ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι ήταν εξαπορήτων του Ανδρέα του Παπανδρέου. Αυτό βέβαια εμένα μου ασκούσε μια γοητεία, γιατί χαιρόμουν να ακούω διάφορες ιστορίες που έλεγαν μεταξύ τους και βέβαια οι ιστορίες αυτές αφορούσαν τον αντιδικτατορικό αγώνα κυρίως. Όλη εκείνη την προσπάθεια την οποία είχαν κάνει οι αντιστασιακοί κατά τη διάρκεια της επταετίας και όπως καταλαβαίνετε μετέπειτα οι σχέσεις μας διατηρήθηκαν πολλά χρόνια στη Βουλή και οι δύο. Ύστερα έγινε Πρόεδρος Δημοκρατίας το 2005,
Βλεπόμασταν λιγότερο βέβαια, αλλά πάντα θα το θυμάμαι έτσι ως έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ευπατρίδης, μετρημένος, σωστός και ποτέ δεν ήταν παρορμητικός. Να τρέχει δηλαδή πριν από τα γεγονότα ή να κάνει βιαστικές κινήσεις. Εκείνο για το οποίο ξεχώριζε ήταν η λιτότητά του. Ως προς τον τρόπο της πολιτικής του σκέψης, η παρακαταθήκη του ήταν μεγάλη. Ήταν ένας φοβερός διπλωμάτης καταρχήν. Γι' αυτό και ο Ανδρέας Παπανδρέου του εμπιστεύτηκε το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Άμυνας, δύο νευραλγικά υπουργεία. Είχε κάνει λεπτούς χειρισμούς, είχε παίξει σημαντικό ρόλο στο να τα βρουν οι Λιβύοι, ο Καντάφη δηλαδή με τον Μιτεράν, γιατί ήταν έτοιμοι για πόλεμο. Και ως απεσταλμένος του Ανδρέα του Παπανδρέου είχε μεσολαβήσει ώστε να τα βρουν αυτοί οι δύο ηγέτες και μετέπειτα ανέπτυξαν και μεταξύ τους φιλία. Δηλαδή είχε παίξει ένα σημαντικό ρόλο στις διεθνείς σχέσεις της χώρας μας, όχι μόνο με τη γείτονα, αλλά και γενικότερα, και συμμετείχε και στην, έτσι ήταν κοντά στον Ανδρέα όταν ο Ανδρέας έφτιαξε την κίνηση των 6 για την παγκόσμια ειρήνη και τον αφοπλισμό. Γενικότερα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος την ήξερε την εξωτερική πολιτική, τη διπλωματία την ήξερε καλά. Γι' αυτό και τον εμπιστευόταν ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Αξέχαστη παραμένει μέχρι και σήμερα η επίσκεψή του στην Πάτρα ανήμερα του Αγίου Ανδρέα το 2007 για τα εγκαίνια του σπιτιού του Ιππυρώτη. Και τι δεν θυμάμαι. Και πριν την παρουσία του εδώ στην Πάτρα, όταν τον κάλεσα μαζί με τον δήμαρχο τότε, τον Ανδρέα τον Καράβολαν, να παραστεί σε μια διπλή γιορτή την ίδια μέρα, να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις του Αγίου Ανδρέα και παράλληλα την ίδια μέρα να πραγματοποιήσει και τα εγκαίνια του πολιτιστικού μας και πνευματικού μας κέντρου, το σπίτι του Ιππυρώτη. Βεβαίως, θα έλεγα, με καταπληκτική προθυμία και όρεξη δέχτηκε την πρότασή μου και την πρόταση του Ανδρέα του Καράβολα και πράγματι ήρθε στην Πάτρα. Η συρροή του κόσμου ήταν πολυπληθής. Όλη η Πάτρα έτρεξε λοιπόν εκείνη την ημέρα για να δει από κοντά τον αγαπημένο Κάρολο Παπούλια, ο οποίος όπως γνωρίζετε ήταν από τους πιο αγαπημένους προέδρους. Εκείνη την ημέρα θα το θυμόσαστε καλά ότι γράφανε οι εφημερίδες και τα μέσα ενημέρωσης το δάκρυ του Προέδρου. Ήταν μια συγκινητική στιγμή για όλους εμάς τους Ιππυρώτες, γιατί να θυμηθώ τώρα και τα λόγια που του είχα πει του Προέδρου τότε, εξοχότατε, εκλεκτό τέκνο της Ιππύρου, σε καμιά στιγμή του πολιτικού σας βίου δεν εγκαταλείψατε την Ήπειρο. Δεν εγκαταλείψατε την πατρίδα σας. Ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Υπηρέτησε λοιπόν ως βουλευτής, ως υπουργός Ιωαννίνων, υπηρέτησε με μοναδική σεμνότητα, με ολύμπια υπομονή, με σπάνια προσύνεια, με αρχαιοελληνική μετροέπεια και με θαυμαστή συνέπεια. Και ακόμη του είχα πει τότε ότι εξοχότατε, τούτες οι αρχές και οι αξίες είναι μοναδικές και σήμερα είναι και σπάνιες και η πολιτεία βεβαίως δεν μπορούσε παρά να αναγνωρίσει και να σας εκλέξει στο ανώτατο αξίωμα, στο ύπατο αξίωμα της πατρίδας του ελληνικού. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε δημιουργήσει δυνατούς δεσμούς τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη θητεία του. Ήταν τόσο σεμνός, τόσο λακωνικό σε ό,τι έλεγε, μία του κουβέντα, ένας του λόγος, λοιπόν, υπονοούσε πάρα πολλά πράγματα. Γνωρίζουμε βεβαίως για την προσφορά του, την έχουν πει όλοι, την τεράστια προσφορά του στην πατρίδα από όλες τις θέσεις, από το 1981, από όταν ήταν κοντά στον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου. Η Ήπειρος θρυνεί σήμερα. Διότι είναι από τις περιπτώσεις όπου κανένας πρόεδρος δημοκρατίας δεν είχε ταυτιστεί τόσο πολύ με τον τόπο του. Γιατί τον αγάπησε τον τόπο του, ήταν πάντα εκεί, ακόμη και στις τελευταίες πολιτικές του στιγμές, όταν είχε λίγο μεγαλώσει και δυστυχώς τον είχαμε εγκαταλείψει όλοι οι Ιππυρώτες και το είχα πει τότε του Προέδρου και δεν βγήκε καν ούτε βουλευτής παρακαλώ. Όμως για αυτές τις αρετές, τις διαχρονικές, η πολιτεία τον ετοίμησε στο ανώτατο αξίωμα και βεβαίως θεωρείται ένας από τους κατ' εξοχήν αγαπητούς προέδρους. Ήταν ένας γλυκός άνθρωπος.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.